θα συνεργαζόσουν με κάποιους από τους ηθοποιούς που καταγγέλθηκαν, το Φιλιππίδη, το Λιγνάδη? Αν κατηγορηθεί κάποιος και βρεθεί ένοχος, θα σεβαστώ το δικαστήριο. Για τις περιπτώσεις όπως είναι, ας πούμε, ο Χαϊκάλης, όπως είναι ο Γιώργος Οκυμούλης, ποιες άλλες περιπτώσεις έχουμε? Δεν ξέρω. Μάλιστα, ο Γιώργος Οκυμούλης επιστρέφει και στο θέατρο τώρα, κάνει τη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Και καλά κάνει, γιατί πρέπει να ζεις. Καταρχάς, μόνο αγάπη έχω πάρει από αυτόν τον άνθρωπο. Και έχουμε συνεργαστεί. Έχει έρθει στην ταινία μου. Έχει παίξει χωρίς καμιά αμοιβή. Από μόνος του. Δεν μπορώ να έχω. Απ' την άλλη, είναι σαφέστατο ότι σε μια διαδρομή χρόνων διαπληκτισμοί υπάρχουν. Υπάρχουν μίση και πάθη μεταξύ καλλιτεχνών. Θα υπάρξουν κακές στιγμές. Αλλά θα μπορούσα εγώ να στρέψω τα βέλη απέναντι σε έναν άνθρωπο που εμένα με αγαπάει? Θα μπορούσα να το κάνω ποτέ? Ναι. Εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ναι. Ο Παύλος Χαϊκάλης τώρα, ας πούμε, για την περίπτωση. Δεν κατάλαβα τι έκανε καταρχάς. Αισθάνεται ότι δεν έκανε τίποτα. Απολύτως. Δεν έχω καταλάβει γιατί τραβάει αυτό που τραβάει. Τώρα, για τις άλλες, επειδή είναι ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, ναι, ας τα αφήσουμε. Μαθήματα κωμωδίας τώρα εδώ, μέχρι πότε θα είσαστε? Μέχρι το Πάσχα. Κανονικά, Τετάρτη με Κυριακή. Και να δούμε τι θα κάνουμε μετά, αν πάμε περιοδία. Και το Άσπρο Πάτο ξεκίνησε. Το Άσπρο Πάτο ξεκίνησε, είναι και αυτό Τετάρτη ως Κυριακή. Αυτό παίζει Τετάρτη 7, όχι 8.